Κύριε Ανδρουλάκη, πώς βλέπετε το ελληνικό ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές φέτος στις 7 Ιουνίου? Δυστυχώς, όπως ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη κυριαρχούν τα εθνικά θέματα. Δυστυχώς. Διότι η Ευρώπη δεν πάει καλά μέσα στην κρίση. Στην αρχή νόμιζε ότι είναι μια αγγλοαμερικανική υπόθεση η κρίση και τώρα βλέπει να έχει μεγαλύτερες απώλειες. Ενώπιον της κρίσης, δύο εναλλακτικές λύσεις είχαμε: είτε πολύ περισσότερο Ευρώπη, είτε πολύ λιγότερο Ευρώπη, δηλαδή αναδίπλωση στο εθνικό που δεν είναι λύση. Περισσότερο Ευρώπη σημαίνει μια σειρά πράγματα. Όπως, ας πούμε, ισχυρότερα δημοσιονομικά διεγερτικά, ειδικά από χώρες όπως η Γερμανία που έχει μεγάλα πλεονάσματα. Σημαίνει να κάνουμε το ευρώ ένα ελκυστικό νόμισμα και να είναι ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ή να βγάλουμε ευρωομόλογο, ειδικού σκοπού έστω ευρωομόλογο, για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές για την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον, την πράσινη ενέργεια. Αυτά δεν γίνονται. Έχουμε ένα εκνευρισμό. Η Κομισιόν δεν έπαιξε το ρόλο της. Ήταν μια από τις χειρότερες Κομισιόν που έχουμε δει. Είναι μια Ευρώπη χωρίς ηγεσία. Νοσταλγούμε την εποχή του Μιτεράν, του Κολ και του Ντελόρ. Σύγκρινε τον Ντελόρ με τον Μπαρόζο. Τι να σας πω. Και ο κύριος Παπανδρέου επίσης σημερίστηκε ότι ίσως οποιοδήποτε άλλος θα μπορούσε να ήταν καλύτερος από τον κύριο Μπαρόζο. Εσείς ποιον θα προτείνετε ή πώς θα το βλέπατε αυτό σαν κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον μετά από τις εκλογές? Δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα βέβαια στον Μπαρόζο, διότι οι μεγάλες χώρες δεν βοήθησαν. Δεν βοήθησαν, ας πούμε, στο να έχει μια πιο δημιουργική πολιτική Ευρώπη. Αλλά η Σοσιαλδημοκρατία πρέπει να προτείνει μια λύση ευρύτερη αποδοχή. Δεν το έκανε. Δυστυχώς εμφανίζεται αδύναμη η Σοσιαλδημοκρατία εν μέσω αυτή τη κρίση να επηρεάσει περισσότερο τι ευρωπαϊκέ εξελίξει. Και έχει ευθύνε, ιδιαίτερα ορισμένα κόμματα. Όπως η Γάλλια, ας πούμε, με έχω θυμό με του Γάλλου σοσιαλιστέ, με την Ιταλική αριστερά που έχει τόσο μεγάλη οπισθοδρόμηση.